Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς οξύτατη αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή το θέμα για τις τηλεοπτικές άδειες. Μία αντιπαράθεση κυρίως μεταξύ του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδου και του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά, με τον κύριο Λοβέρδο να κάνει λόγο για χουντικό κοινοβούλιο. Δεν είστε υπουργός της Βόρειας Κορέας. Και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το κοινοβούλιο, κοινοβούλιο που κάθε υπουργός θα το μετατρέπει σε χουντικό κοινοβούλιο. Θα είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε. Θα είμαστε εδώ. Να κάτσεις κάτω, να κάτσεις κάτω. Να ανέχεσαι το διάλογο. Εσύ δεν ντρέπεσαι. Άσχετε. Είσαι άσχετος. Και μπλέκεις στο κοινοβούλιο. Να κάτσεις κάτω. Κάτω να κάτσεις. Τροπή δική σου. Άσχετε. Είσαι άσχετος. Παρακαλώ. Άσχετος. Είσαι άσχετος προσωπικά. Να διαγραφούν. Να μιλάς καλά σε μένα. Παρακαλώ. Τι θα πεις. Παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο. Μου μιλάς καλά. Παρακαλώ. Εδώ δεν θα τραμπουκίζεις. Κύριε Λοβέρδο. Δεν θα τραμπουκίζεις εδώ. Κύριε Λοβέρδο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Απορώ πως προεδρεύετε. Παρακαλώ, κύριε. Ενώ υπάρχει απόπειρα να μας μετατρέψουν εδώ σε κοινοβούλιο χώρας που δεν έχει σχέση με τα δικαιώματα. Σας καλώ να κατέβετε κάτω. Παρακαλώ. 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 Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, έχει το λόγο. Στους προπυλακισμούς που έδωσε ο μαέστρος την ευκαιρία να υποστώ, 5 χρόνια σας έχουμε υποστεί. Δεν μας φοβίζετε. Είστε εχθροί της δημοκρατίας. Κύριε Λοβέρδο, υπάρχουν φράσεις οι οποίες τους πολιτικούς τους ακολουθούν. Για λόγους δικού σας αυτοσεβασμού, δράτω με τις ευκαιρίες να σας καλέσω να ανακαλέσετε τα περί χουντικού κοινοβουλίου. Διότι εσείς ο ίδιος, είμαι βέβαιος, ότι εάν ο ομιλών είχε παρατείνει τις άδειες των υπαρχόντων τηλεοπτικών σταθμών με μόνο δική του υπογραφή, νύχτα, είχε φέρει μια τροπολογία 31 δωδεκάτου του 2015 για να συνεχιστεί το καθεστώς της ανομίας, πάλι νύχτα, πάλι μόνο με υπουργική υπογραφή, δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα. Σας καλώ να προσυπογράψετε και να ψηφίσουμε σήμερα την δική μας τροπολογία, η οποία περνάει όλες τις αρμοδιότητες αυτές, όλες τις αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και δεσμεύομαι απέναντί σας εν ονόματι της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού της, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αμέσως θα προστρέξουμε στην επιλογή των νέων μελών. Εάν ήθελε η κυβέρνηση να κάνει κάτι, θα έπρεπε να φέρει με αυτήν εδώ την τροπολογία τον αριθμό των αδειών. Ας πει ότι είναι 4, 5, 15 ή 30. Τότε θα ήταν μία διάταξη. Τότε μάλιστα θα ήταν και αντισυνταγματική διάταξη, όχι όπως έχει αντιληφθεί ήδη. Διότι αυτή η αρμοδιότητα από το 15 παράγραφος 2 δίνεται ρητά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι πιο ευχάριστο, διότι υπάρχουν και ευχάριστες πτυχές της επικαιρότητας. Να μιλήσουμε για τον τουρισμό, που εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας. Είναι σήμερα κοντά μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, κ. Μανώλης Γιαννούλης, για να συζητήσουμε για τις νέες προοπτικές που ανοίγονται με τη νέα τουριστική σεζόν. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαννούλη. Σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε κάποιες εκθέσεις το προηγούμενο διάστημα, διεθνείς εκθέσεις, στις οποίες συμμετείχε η Κρήτη και όπως όλα δείχνουν, τα μηνύματα που φθάνουν είναι εξαιρετικά αισιόδοξα για την επόμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι γενικότερα βομβαρδιζόμαστε από δυσάρεστες ειδήσεις και άσχημες καταστάσεις. Κάποιος όμως φαίνεται ότι επηρεάζουν θετικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει από όλη αυτή τη διαδικασία δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Εγώ διαφωνώ. Αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις είναι παγωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και ιδιαίτερα το τρίμηνο Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2015 σε σχέση με το Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2014 θα έλεγα ότι είναι σημαντικά κάτω, πάνω από 50% πτώσεις προκρατήσεις. Άρα τα μηνύματα που φθάνουν είναι απλά σαν μια γενικότερη αίσθηση που δημιουργείται από τις επαφές που έχετε στο εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι η αίσθηση που έχει πολλής κόσμος ή βλέποντας τι συμβαίνει γύρω μας, κάποιοι υπολογίζουν ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Αυτή τη στιγμή όμως δεν αποτυπώνεται πουθενά σε επίπεδο κρατήσεων, σε επίπεδο πραγματικών δηλαδή bookings, δεν αποτυπώνεται πουθενά.
Δηλαδή, εσείς από τα στοιχεία τα αριθμητικά που τώρα έχετε στη διάθεσή σας και σε συνεννόηση πάντα και με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας από τον ξενοδοχειακό τομέα και από τους τουριστικούς πράκτορες, βλέπετε ότι σε σχέση με πέρσι είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα οι ξένοι πράκτορες και οι ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το φετινό καλοκαίρι την Κρήτη? Βλέπω ότι μετά την πρωτοχρονιά υπάρχει κάποια εξέλιξη, θα έλεγα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, σε επίπεδο του να ψάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να πάμε Ελλάδα. Δεν προσπαθώ αυτή τη στιγμή να καταστροφολογήσω σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για την Ελλάδα και κόσμος θα έρθει. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή, δεν αποτυπώνεται η κατάσταση που αισθάνεται κάποιος κόσμος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία προέκυψαν από τις δύο εκθέσεις που προηγήθηκαν, μία στη Βιέννη και μία στη Μπολωνία μέχρι σήμερα, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Εκεί πέρα συμμετείχε η Κρήτη με δικό της περίπτερο και βεβαίως από όλες τις ενώσεις ξενοδόχων του νησιού έγιναν και κάποιες επαφές με ξένους πράκτορες. Υπάρχει ενδιαφέρον για να οργανωθούν ταξίδια προς το νησί? Κοιτάξτε, θα έλεγα να ξεκινήσω από τη Βαρσοβία. Είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση όπου κάναμε μια σημαντική παρουσία ιδιαίτερων Ομοσχανίων. Η αγορά η συγκεκριμένη μας ενδιαφέρει πολύ. Τα τελευταία 3 χρόνια ουσιαστικά έχει διπλασιάσει τα νούμερά της. Από 30.000 Πολωνούς έχουμε φτάσει σχεδόν στους 70. Ενώ η τάση που διαφαίνεται είναι να περάσουν τους 100.000 στα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι πρώτη στις προτιμήσεις τους. Όμως, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 9 Δεκεμβρίου που υπήρχε αυτή η έκθεση, και αυτοί ήταν πολύ προβληματισμένοι. Δεν έβλεπαν την κίνηση, τη ροή σε επίπεδο ζήτησης που περίμεναν. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, κύριε Γιαννούλη? Νομίζω είναι το γενικότερο κλίμα. Είναι το γενικότερο κλίμα, είναι τα διάφορα γεγονότα που έχουν τύχει στην Ευρώπη, τα τρομοκρατικά κτυπήματα, όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Οπωσδήποτε έχουν πάει πίσω το κομμάτι των διακοπών. Γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση με τους τζιχαντιστές, το προσφυγικό φυσικά, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Αν δούμε πάντως, και επειδή καλό είναι να μιλάμε με αριθμούς, αν δούμε τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις αφίξεις σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια, στα οποία περιλαμβάνονται και το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων και το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, θα δούμε ότι υπήρξε αύξηση κατά την προηγούμενη σεζόν τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι. Και αυτό τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό και για το επόμενο διάστημα. Πιστεύετε ότι αυτό θα ανατραπεί, και αν ναι, θα ανατραπεί δραματικά? Δεν θα έλεγα ότι μπορεί να ανατραπεί δραματικά, δεν χρησιμοποιούσα τη λέξη δραματικά, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι τα στοιχεία που έδωσαν είχαν οριακές αυξήσεις της τάξης του 2%, 2-2,5%, ενώ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ήταν στο -1, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, οριακά ήταν τα πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συνεχίζει η ίδια ροή. Νομίζω ότι ο στόχος πρέπει να είναι καταρχήν να έχουμε τα ίδια νούμερα με το 2015 και από εκεί και έπειτα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ενθαρρυντικό πάνω σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι μέχρι και το μήνα Απρίλιο, όπου πλέον γίνεται το τελικό ξεκαθάρισμα των πτήσεων, υπάρχει μια αυξημένη. Ένα αυξημένος προγραμματισμός σε επίπεδο θέσεων, αεροπορικών θέσεων για όλη την Ελλάδα και για την Κρήτη, τα Χανιά συγκεκριμένα. Το αποτέλεσμα είναι να πάμε από εδώ και έπειτα καλύτερα, να δουν και αυτοί ότι υπάρχει ζήτηση, ώστε πραγματικά αυτές οι πτήσεις να υλοποιηθούν. Αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί, κύριε Γιαννούλη, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρξουν ώστε να υλοποιηθούν και να δούμε αυτούς τους αριθμούς? Οπωσδήποτε η εικόνα της χώρας πρέπει να είναι αυτή της ασφαλούς και σοβαρής χώρας, που νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα σχετικά με το προσφυγικό, γιατί επηρεάζει βεβαίως κατά κύριο λόγο το Ανατολικό Αιγαίο, αλλά οπωσδήποτε όλος αυτός ο χαμός, να το πω έτσι, που γίνεται με το προσφυγικό, πύλη εισόδου η Ελλάδα κτλ., θα επηρεάσει μοιραία και άλλους προορισμούς. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Είναι δύο βασικά πράγματα που πρέπει να λυθούν το συντομότερο δυνατό. Το γεγονός ότι στην κρουαζιέρα πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα, και από το Λιμενικό Ταμείο Χανίων εκδόθηκε σήμερα μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι θα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό πλοίων που θα δέσουν την επόμενη σεζόν, ναι, στο λιμάνι της Σούδας. Αυτό δεν ευνοεί γενικότερα τα Χανιά ως προορισμό κρουαζιέρας? Οπωσδήποτε ευνοεί. Είναι βέβαια τελείως συγκυριακό, πρέπει να επισημάνουμε, δεδομένου ότι κάποιες εταιρείες κουραζιεροπλοίων, κουραζιέρας, έχουν κλείσει τα λιμάνια της Τουρκίας. Οπότε μοιραία έρχονται κάποιοι προς τα εδώ. Όμως στο τελικό αποτέλεσμα θα δείτε ότι το πρόβλημα που έχει κάποιος δεν το επωφελούμεθα εμείς.
Και γενικότερα ο στόχος μας πρέπει να είναι να μην βασιζόμαστε στο πρόβλημα οποιοδήποτε, οποιασδήποτε άλλης χώρας. Το θέμα είναι να έχουμε τη δική μας γραμμή, τη δική μας πολιτική, ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε κόσμο, όπως άλλωστε αξίζει και στον τόπο και στην κοινωνία. Έχουν αναδειχθεί πάντως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, οι φυσικές ομορφιές. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες και από την περιφέρεια και από τους δήμους. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μία πιο οργανωμένη, θα έλεγε κανείς, προβολή της Κρήτης. Υπάρχει. Αυτό δεν το εισπράτετε? Υπάρχει, και το αποτέλεσμα των τελευταίων 4 ετών θα έλεγα ότι οφείλεται ακριβώς ότι υπάρχει πλέον μία σοβαρή γραμμή, υπάρχει μία πολιτική η οποία ουσιαστικά στοχεύει σε συγκεκριμένες αγορές. Η Κρήτη εμφανίζεται ενιαία. Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες κινήσεις στις παραδοσιακές αγορές, αυτές που μας ενδιαφέρουν, συν νέες αγορές που έχουμε φέρει, όπως επίσης και σε επίπεδο πτήσεων. Και γι' αυτό το λόγο, αν δείτε, τα τελευταία 4 χρόνια οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Χανίων έχουν τριπλασιαστεί, όπως και τα νούμερα. Οι επιβάτες, οι αφιχθέντες από το εξωτερικό έχουν διπλασιάσει τα νούμερα. Που περίπου 550.000 έχουν πιάσει το 1 εκατομμύριο. Αφήξη εξωτερικού. Αυτά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων και δράσεων. Συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή και με πέραν της δουλειάς που γίνεται με την περιφέρεια, η οποία είναι εξαιρετική, σε επαφή και με τη Marketing Greece, προκειμένου να μας βγάλει ένα καινούριο υλικό διαφημιστικό για τον νομό Χανίων, το οποίο θεωρώ ότι θα έχει ένα σοβαρό αποτέλεσμα, όπως άλλωστε έχει και σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιφέρειες που έχουν κάνει αντίστοιχη δουλειά. Θα λέγατε ότι φέτος μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα η τουριστική σεζόν? Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Οι πρώτες πτήσεις θα είναι 17 Μαρτίου, αλλά είναι πολύ μικρά τα νούμερα. Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο. Να υπολογίσουμε ότι το Καθολικό Πάσχα είναι 27 Μαρτίου και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγων. Επομένως, η σεζόν θα ξεκινήσει κανονικά, όπως και πέρυσι, ουσιαστικά μετά τις 20 Απριλίου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη θα είναι μετά τις 15 Μαΐου. Αυτό που προσπαθούμε όμως να πετύχουμε φέτος είναι να έχουμε μία επιμήκυνση της σεζόν προς το τέλος, και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει έτσι ένα momentum, χτίζεται η σεζόν σιγά σιγά, οπότε την αυξημένη ζήτηση η οποία προχωρεί από τον Μάιο και μετά προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε. Και ήδη έχουμε μιλήσει με κάποιες αεροπορικές εταιρείες και tour operators να έχουμε μια παράταση τουλάχιστον 15 ημέρες ακόμα. Νομίζω ότι αν πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή 15-20 ημέρες να επεκταθεί η σεζόν, θα είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Γιαννούλη, σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο μαζί με την αθλητική σας ενημέρωση.